«Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση», καλλιτεχνική θησαυρή από τη συλλογή Κρασάκη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σάκη Λαροπούλου, και η οποία βέβαια αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στις επόμενες ημέρες στην Πινακοθήκη. Βέβαια, στην πινακοθήκη στο Ρέθυμνο, στη δημοτική πινακοθήκη της πόλης. Και με χαρά βέβαια θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη, ο οποίος είναι συλλέκτης δημοσιογράφος, και τον κύριο Δημήτρη Ανδρεαδάκη, ο οποίος είναι γενικός επιμελητής της έκθεσης και αντιπρόεδρος της δημοτικής πινακοθήκης Εχανίων. Δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι βέβαια. Χαρά και τιμή μας να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Χρόνια πολλά και για την ημέρα βέβαια. Χρόνια πολλά και από εμάς. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Βέβαια. Και ευχές στους τηλεθεατές σας. Βέβαια. Κύριε Κρασάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Να αναφέρουμε λίγο τι είδους εκθέματα μπορεί κάποιος να θαυμάσει στο πλαίσιο της έκθεσης. Κοιτάξτε, η έκθεση αυτή αποτελείται από συνολικά 167 κομμάτια, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι πίνακες ζωγραφικής. Δηλαδή, ο κορμός της έκθεσης αποτελείται από 100 πίνακες ζωγραφικής, που είναι τόσο από Ευρωπαίους ζωγράφους που φιλοτέχνησαν διάφορα τοπία και διάφορες μορφές μετά την Επανάσταση, αλλά είναι και, έχουμε βάλει και αρκετούς Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα, οι οποίοι, όπως ξέρετε, είχαν πάει στο Μόναχο για να σπουδάσουν. Και ουσιαστικά έγινε, πλέξαμε, όχι εγώ, ο επιμελητής, ο κύριος Ανδρεαδάκης, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά, έχει ουσιαστικά κεντήσει, θα έλεγα, μια θαυμάσια έκθεση. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από άλλες εκθέσεις με καθαρά φιλελληνικό θέμα. Μάλιστα. Κύριε Ανδρεαδάκη, να περάσω σε εσάς. Ποιες είναι οι περίοδοι που ξετυλίγονται μέσα από την συγκεκριμένη έκθεση? Η έκθεση αυτή οργανώθηκε έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε 5 ενότητες και αναπτύσσεται στους 3 ορόφους της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων και στο χώρο που υπάρχει ακριβώς απέναντι από το Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος. Ξεκινάμε από την εποχή γύρω από την Επανάσταση, λίγο πριν και τα χρόνια μετά, η Ελλάδα δηλαδή της Παλιγενεσίας θα έλεγα. Αυτά τα έργα τα οποία αφορούν αυτή την περίοδο με τους αγωνιστές, τη Βαβαροκρατία, αλλά και έργα που έχουν γίνει από φιλέλληνες ζωγράφους, μια και το φιλελληνικό κίνημα είχε κατακλείσει την Ευρώπη εκείνα τα χρόνια, αναπτύσσονται στον πρώτο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. Στο δεύτερο όροφο έχουμε μια θαυμάσια σειρά από σχέδια περιηγητών, τα οποία εκτείνονται σε ένα εύρος αρκετών δεκαετιών, που ξεκινάει πριν από την Επανάσταση και εκτείνεται και στην περίοδο της Παλιγενεσίας μετά. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εξαιρετικά σχέδια σε αυτόν τον όροφο, μεγάλων καλλιτεχνών και αρχιτεκτώνων που ήρθαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, καλεσμένοι από τον Όθωνα, τα οποία είναι και τεκμήρια ιστορικά και κοινωνικά για την εποχή. Στο δεύτερο όροφο της πινακοθήκης θα μπορεί κανείς, επισκεπτόμενος αυτή την έκθεση, να θαυμάσει μοναδικά έργα της σχολής του Μονάχου. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πραγματικά αριστουργήματα και είμαστε ευγνώμονες στο Μιχάλη και στην Τίνα Κρασάκη που μας έδωσαν τη δυνατότητα να εκθέσουμε αυτά τα έργα στα Χανιά. Έχουμε υπέροχα έργα του Νικόλαου Γίζη, του Νικηφόρου Λίτρα, του Ράλι, του Βριζάκη, έργα του Βέρτου του Αργυρού. Είναι ένας υπέροχος όροφος για μένα που έχω στήσει αυτή την έκθεση με μοναδικά έργα. Πραγματικά αξίζει κανείς να δει αυτή την έκθεση, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα τα έργα αυτά της συλλογής Κρασάκη, τα οποία ήταν η έδρα της είναι στην Κολονία, βέβαια, ήρθαν και εκτίθενται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Ακριβώς, και εκεί θα πήγαινα, κύριε Κρασάκη. Η έδρα της συλλογής είναι στην Κολονία. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται κατά κάποιο τρόπο δημόσια. Και τα 167 εκθέματα προέρχονται συνολικά από 1500 περίπου αντικείμενα. Ναι, 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 έχουμε μια πολύ... Το εύρος της συλλογής είναι μεγάλο. Ουσιαστικά εδώ εκθέτουμε το ελληνικό κομμάτι.
Δηλαδή αυτό ουσιαστικά αφορεί την Ελλάδα του 19ου αιώνα και τους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, κύριε Ανδρεαδάκη, θέλω να αναφερθούμε λίγο και στο ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στην έκθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχόλησε από την αρχή. Δηλαδή θέλαμε μουσιολογικά αυτή η έκθεση να στηθεί όσο γίνεται πιο σύγχρονα. Μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού χρηματοδοτήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων συνεργάστηκε με το Πολυτεχνείο Κρήτης και έτσι έχουμε πάρα πολλές ψηφιακές εφαρμογές. Ο θεατής της έκθεσης, μπαίνοντας στην έκθεση, θα έχει πρώτα απ' όλα εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας με αντικείμενα της έκθεσης. Θα μπαίνει δηλαδή και θα έχει τη δυνατότητα να ζωντανεύει η εποχή ή το ίδιο το έργο το οποίο θα έχουμε επιλέξει, έχουμε επιλέξει σε αυτή την εφαρμογή και να ζει μια τρισδιάστατη, ολοζώντανη, επαυξημένη πραγματικότητα η οποία θα τον βοηθά να κατανοήσει το συγκεκριμένο έκθεμα πολύ καλύτερα. Έχουμε το κομμάτι της εικονικής πραγματικότητας όπου σχολεία θα έρχονται, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτή η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να έρθει να τη δει όσο γίνεται πιο πολλής κόσμος. Θα προσπαθήσουμε να έρθουν σχολεία από όλη την Κρήτη, έτσι ώστε μέσα από τα ίδια τα εκθέματα, αλλά και το ψηφιακό πρόγραμμα της εικονικής πραγματικότητας, να τους δώσουμε τη δυνατότητα μάλιστα να στήσουν οι ίδιοι τους χώρους της έκθεσης. Ο δεύτερος όροφος θα μπορεί από τα σχολεία και τους μαθητές μέσω της εικονικής πραγματικότητας να έχουν μια τέτοια διαδραστική σχέση με τα εκθέματα, έτσι ώστε όχι μόνο να τα γνωρίσουν σε βάθος, αλλά να στήσουν και οι ίδιοι την έκθεση με το δικό τους τρόπο. Ψηφιακά αυτό το αποτέλεσμα θα στέλνεται στο σχολείο τους. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και πολλά άλλα ψηφιακά πράγματα που έχουμε σχεδιάσει, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Και η Πινακοθήκη Χανίων με αυτήν την τόσο σημαντική έκθεση που φιλοξενεί θα μπορέσει να μπει στον χάρτη των μουσείων που έχουν περάσει την ψηφιακή εποχή. Μάλιστα. Ήμασταν σχεδόν υποχρεωμένοι με τέτοια έργα που έχουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε όλα τα επίπεδα. Και να έρθει και η νέα γενιά, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, βέβαια, βέβαια. Αυτός είναι ο στόχος, να γεμίσει αυτό το μουσείο με νέους ανθρώπους. Πολύ σημαντικό. Κύριε Γρασάκη. Και να σας πω ότι αυτός για μένα ήταν ένας από τους λόγους που με έκαναν ουσιαστικά να προχωρήσω στην παρουσίαση του ελληνικού τμήματος της συλλογής, διότι όπως καταλαβαίνετε μια συλλογή είναι κάτι το πολύ ιδιωτικό και είναι πολύ δύσκολο να απαχωριστείς τα πράγματα με τα οποία ζεις καθημερινά. Αλλά όταν γνώρισα τον κύριο Ανδρεαδάκη και φυσικά τον Δήμαρχο Χανίων και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που είναι δύο άνθρωποι που είναι όχι μόνο γνώστες, πράγμα που με εξέπληξε πάρα πολύ σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι γνώστες της τέχνης και του πολιτισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό, τότε και το επιχείρημα επίσης, αυτό που είπε ο κύριος Ανδρεαδάκη για τα σχολεία, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να κάνουμε αυτή την έκθεση στην Πινακοθήκη Χανίων, η οποία όπως ξέρετε είναι ένα θαυμάσιο κτίριο και όπως καταλαβαίνετε διαθέτει όλες τις υποδομές που ήταν απαραίτητες για αυτή την έκθεση. Βέβαια, και κύριε Κρασάκη, τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Εκατερίνης Ακελαροπούλου. Αυτό πρέπει να το πούμε και ήταν και έμπνευση για μας το ότι δέχτηκε από πολύ νωρίς η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βάλει αυτή την έκθεση υπό την αιγίδα της και να έρθει το Σάββατο να εγγενιάσουμε αυτή την έκθεση. Έχουμε τα εγγένεια θέλω λοιπόν. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Ανδρεαδάκη. Το Σάββατο. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Για αυτήν την έκθεση έχει εκδοθεί ένα βιβλίο το οποίο είναι εξαιρετικό. 400 σελίδες σχεδόν. Βγαίνουν 3 εκδόσεις, μία ελληνική, μία αγγλική, μία γερμανική και έχοντας στα χέρια του κανείς και αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει εξαιρετικά κείμενα από τον Θοδωρή τον Κουτσογιάννη, τον ιστορικό της τέχνης που είναι και έφορος στην συλλογή της Βουλής των Ελλήνων, την Κατερίνα τη Σχοινά, τη συγγραφέα, τον Νίκο τον Ψηλάκη, μας χάρισε εξαιρετικά κείμενα, τον Ευτύχη τον Τζιρτζιλάκη. Είναι ένα βιβλίο οδηγός για αυτή την έκθεση. Και πιστεύω ότι με το βιβλίο αυτό, με τον τρόπο που παρουσιάζονται αυτά τα έργα στην Πινακοθήκη και με το ψηφιακό κομμάτι,
μπορούμε να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία στον κάθε θεατή αυτής της έκθεσης. Μάλιστα, από πότε... Και αυτός είναι και ο λόγος που μας κάνει πολύ χαρούμενους και τη σύζυγό μου αλλά και μένα, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια ουσιαστική προβολή της έκθεσης. Μάλιστα. Και αυτό που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι. Πολύ σημαντικό και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, φυσικά, κύριε Κασάκη. Και όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια. Και φυσικά και όλοι οι φιλότεχνοι και ίσως και οι ιστορικοί, διότι τα περισσότερα ή μάλλον πάρα πολλά έργα της συλλογής μας δεν είναι απλώς ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά παρουσιάζονται σε ένα ευρύ κοινό, αλλά έχουν και μια ιστορικότητα που νομίζω Μάλιστα. πρέπει να καταγραφεί. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κρασάκη, κύριε Ανδρεαδάκη. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στην Βέβαια, έκθεση να χαρά σας ξαναγήσουμε. Εννοείται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες στο πλαίσιο της έκθεσης από Κατούφας Brothers, της δανειστήκαμε και πρέπει βέβαια να το τονίσουμε και να το πούμε.